Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Lufthansa άρχισε. Από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή, τα αεροσκάφη της μεγαλύτερης γερμανικής αεροπορικής εταιρείας θα παραμείνουν στο έδαφος λόγω της τριήμερης απεργίας που έχουν προκηρύξει οι περίπου 5.400 πιλότοι της. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί σχεδόν 4.000 πτήσεις. Τα χρήματα που έχουμε ήδη δώσει για τρένα και λεωφορεία πήγαν χαμένα. Δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και αν τα πάρουμε θα ταλαιπωρηθούμε πολύ. Αφορμή των κινητοποιήσεων είναι η απόφαση της Lufthansa να καταργήσει μονομερώσεις μεταβατικές συντάξεις οι οποίες δίνουν στους πιλότους τη δυνατότητα της πρόωρης συνταξιοδότησης από τα 55. Έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλα ποσά. Η Lufthansa έχει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση των πρόωρων συντάξεων για τους συναδέλφους που έχουν δουλέψει στην εταιρεία για 30 χρόνια. Τώρα θέλει να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα και να τα μοιράσει στους μετόχους. Πρόκειται για την μεγαλύτερη απεργία που έχει ζήσει ποτέ η Lufthansa. Σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάζει τις μετακινήσεις περίπου 425.000 επιβατών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα αλλαγής εισιτηρίου.